Χαρίλαος Τόλης. Ο Χαρίλαος Τόλης, γιος της Ευγενίας και του Δημητρίου Τόλη, γεννήθηκε το 1928 στο ορεινό χωριό Αμπελοχώρη Ιωαννίνων. Ο πατέρας του έλειπε για μήνες εργαζόμενος σαν μάστορας και η μάνα είχε την ευθύνη της οικογένειας καταμερίζοντας δίκαια τις αρμοδιότητες στα 5 παιδιά και έτσι από μικρός γαλουχήθηκε στο αίσθημα της ευθύνης, της ομαδικότητας και της προσφοράς. Τελείωσε το δημοτικό σχολείο στο Αμπελοχώρη και στη συνέχεια μετακινήθηκε με τα αδέλφια του στα Ιωάννινα για να συνεχίσει τις σπουδές του στο γυμνάσιο. Κατά τη διάρκεια των γυμνασιακών του σπουδών μεσολάβησε η κατοχή και η διαβίωση έγινε πιο δύσκολη. Περιστασιακά αναγκάστηκε να δουλεύει σε μικρή ηλικία και όντας μαθητής ακόμα. Αποφύτησε από τη Ζωσιμαία Σχολή και συνέχισε τις σπουδές του στο Μικρό Πολυτεχνείο Αθηνών, δουλεύοντας τα καλοκαίρια σε δημόσια κατασκευαστικά έργα και αποφυτώντας ξεκίνησε μια επιτυχημένη σταδιοδρομία σαν εργολάβος δημοσίων έργων, η οποία έληξε στα 78 του χρόνια, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε. Παντρεύτηκε το 1959 την Δήμητρα Καράμπαλη και απέκτησε 3 κόρες και 4 εγγόνια. Σ' όλη τη ζωή ασχολήθηκε με τα κοινά από διάφορες θέσεις. Πρόεδρος σε ΤΣΜΕΔΕ, ΝΟΗ, ΔΕΛΗ, ΠΠΓΜΝΙΓΙΟΤΑ και άλλα. Υπηρέτησε για πολλά χρόνια σαν δημοτικό σύμβουλος στο Δήμο Ιωαννιτών και το διάστημα 1983 έως 1986 σαν δήμαρχος μετά το θάνατο του αείμνηστου Σπυρίδωνα Κατσαδήμα. Τα σημαντικότερα έργα του είναι η ίδρυση της ΔΕΙΑΗ, της ΔΕΛΗ, του ΚΕΠΑΔΗ, η αξιοποίηση του ΞΕΝΙΑ, η αξιοποίηση των κληροδοτημάτων του Δήμου. Πρώτη στο μέλημά του η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών, την οποία διασφάλιζε με προσωπική επιστασία σε όλους τους τομείς. Παρακαλώ εκ μέρους της οικογένειας Τόλη την κυρία Σύση Τόλη, την κόρη του, να παραλάβει την τιμητική πλακέτα από τον Θανάση Μαλιούρα, που είναι μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Τόλη, αν θέλετε να πείτε δύο λόγια, υπάρχει στο μικρόφωνο εκεί. Είμαι πολύ συγκινημένη γιατί είναι πρόσφατο που χάσαμε τον πατέρα μου και χαίρομαι που βλέπω όλους τους παλιούς του φίλους και ευχαριστούμε.